Η Ελλάδα κάηκε και καίγεται. Και αν συνεχίσετε αυτό το χαβά, θα καεί πολύ περισσότερο. Γιατί είμαστε στη μέση ακόμα. Για να μην πω στην αρχή. Ένας καύσωνα και συνθήκων που, τέλος πάντων, δεν είναι πρωτοφανής. Κυριολεκτικά, για τους παλιότερους, κύριε Χατζηδάκη, δεν είναι πρωτοφανής. Εσείς την καίγετε, την καίτε. Με την πολιτική σας, δεν εννοώ ότι βάζετε φωτιά. Επειδή με προκαλείτε. Καταστροφές. Τώρα μίλαγα με την Κέρκυρα, γι' αυτό μπαίνω έβγαινα. Και λέω από το βήμα της Βουλής, άμεσα να πάρθουν μέτρα. Να μην γίνει κρανίου τόπος, όπως έγινε στη Ρόδο. Τι μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Δίνουμε τη μάχη με την κλιματική κρίση. Και βάζουμε το ερώτημα. Πως αφού είναι δεδομένη, με υπερβολές βέβαια, η κλιματική αλλαγή και αφού την ξέρετε και εδώ την πιπιλίζετε όλη την ώρα την κλιματική αλλαγή για να κρύψετε τις ευθύνες σας, ποια μέτρα με βάση αυτή την εκτίμηση έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, γιατί όλες οι κυβερνήσεις καίνε την Ελλάδα με την πολιτική τους, δεν λέω ότι θέλουν ή μπορεί και ορισμένοι να είναι ανεκτικοί γιατί έχει και άλλα συμφέροντα. Λέμε λοιπόν, ποια μέτρα έχει πάρει. Και τα μέτρα δεν είναι να βγάζετε λόγους εδώ. Λείπει και ο κύριος Τσάρας να του πω. Το 112 και το 3222 και το 090 και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί αυτό τι λέει, φευγάτε να σωθούμε. Αυτό δεν λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα επικεντρώνεται πρώτα απ' όλα στο θέμα της πρόληψης. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη και φυσικά και την κατάσβεση μετά δεν υπάρχει. Υπάρχει. Σκεφτείτε αν μας πείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο και καίγεται η μισή Ελλάδα, σκεφτείτε τι θα γίνει αν δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Δεν υπάρχει με επίκεντρο την πρόληψη και αλήθεια, εσείς που τα λέτε όλα αυτά όλοι, φταίει η κλιματική αλλαγή που στο δασαρχείο του Λαβρίου προβλέπονται 50 θέσεις και υπάρχει ούτε ένας. Φταίει που στη Δυτική Αττική υπάρχουν 4 δασαργάτες και έγινε κόλαση. Φταίει η κλιματική αλλαγή γι' αυτό. Αυτή επέβαλε να μην υπάρχουν τίποτα. Φταίει η αποψήλωση όλων των δασικών υπηρεσιών που είναι και αρμόδιες για να αντιμετωπίσουν καλύτερα από όλους. Γιατί οι πυροσβέστες είναι επιχειρησιακοί και δεν είναι ώρα να ανοίξουμε κουβέντα που πήρατε την πυροσβεστική του Πασόκ, νομίζω. Και το συνέχισαν και οι υπόλοιποι που την πήρατε από το δασαρχείο και την πήγατε στην πυροσβεστική. Κλιματική αλλαγή φταίει όλα αυτά. Φταίει αλήθεια και κλιματική αλλαγή που λείπουν 5.000 πυροσβέστες και στο Θεό σας. Με δεδομένη την κατάσταση στη μέση του καλοκαιριού θα τους πάτε οδηγούς στο 166. Ναι, θα το περάσετε αυτό μεθαύριο. Αυτό κι αν λέγεται αφασία κυριολεκτικά μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση. Και επειδή πρέπει να μιλάμε και λίγο ειλικρινά και λαϊκά, στα υπόγεια λέτε τι να τους κάνουμε τους πυροσβέστες. Για να παίζουν τάβλη το χειμώνα, έλεος δηλαδή. Αν έχεις ένα σχέδιο πρόληψης, οι 5.000 πυροσβέστες που λείπουν, οι περισσότεροι από αυτούς γιατί οι άλλοι είναι σε επιφυλακή, και έχουν πεθάνει όλοι και τους δίνετε συγχαρητήρια, αντί να πάρετε κι άλλους για να τους ανακουφίσουν, οι 5.000 πυροσβέστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εποπτεία του δασαρχείου, των δασαρχείων, αλλά ποιον δασαρχείο, αυτά έχετε διαλύσει όλα. Να κάνουν, να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, να ανοίξουν δρόμους. Είναι έσχος η κατάσταση, το καταλαβαίνετε. Κάηκαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, γιατί οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Καθόντουσαν και κοιτάγανε τις πυρκαγιές. Και δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν κρουνοί. Δεν κουμπώνανε. Τι έσχος είναι αυτό. Και βγαίνετε εδώ και καμαρώνετε κιόλας για αυτή την κατάσταση. Δεύτερο θέμα που έβαλε ο Πρωθυπουργός, γιατί εκεί απαντάω. Είμαστε ανοιχτοί σε γόνιμες προτάσεις. Τι λέτε, πολύ ανοιχτοί είστε. Προτάσεις. Έχουμε κάνει ημερίδες. Που δεν μίλησε το ΚΚΕ.
μίλησαν ανώτατοι αξιωματικοί και της πυροσβεστικής, ανώτατοι υπάλληλοι των δασαρχείων, άνθρωποι που ασχολούνται. Όλοι μαζί, δεν θέλουμε να το πενευτούμε, κατέληξαν στις προτάσεις τις δικές μας. Που τι λένε, πρόληψη και μέτρα και σχέδιο επέμβασης μετά. Τα έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Καμία πρόταση δεν δεχτήκατε και δεν είναι εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός. Να τα πούμε ευθέως, που μας προκαλεί κιόλας και μας λέει ότι δεν έχουμε προτάσεις. Έχουμε προτάσεις. Γιατί δεν υιοθετούνται οι προτάσεις, αφού τις τεκμηριώνουν. Εδώ μιλάμε για ενεργούς υποστράτηγους, στρατηγούς της πυροσβεστικής που λένε ουσιαστικά τα ίδια που λέει και το ΚΚΕ. Και δεν είμαστε μόνο σοφοί εμείς, απλώς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Γιατί? Γιατί είναι κόστος. 11,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης στους μεγαλοεπιχειρηματίες για την πυρόσβεση, γενικά για την προστασία του περιβάλλοντος, όχι. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι κόστος όφελος. Και στα Τέμπη το ίδιο είναι και παντού είναι. Είναι ο νόμος του βάρβαρου και απάνθρωπου συστήματος που υπηρετείται. Και το δεύτερο είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση. Πώς το πάτε έτσι? Νομίζετε ότι είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε? Σου λέει, αφού δεν μπορούμε εμείς να το προστατεύσουμε, πώς δεν μπορείτε, δεν θέλετε? Τότε να μπουν οι ιδιώτες και να αρχίσουμε ιδιωτικά δάση. Να πάγω στο χωριό μου, στο διάλογο τη μάνα, και να μην μπορώ να μπω μέσα στο δάσος. Αυτή είναι, γιατί λέτε πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα και τα καμένα από επιχειρήσεις, ξυλία κλπ. Και ό,τι έγινε το πλάνο αποκατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, που θα μπουν μέσα όλα τα κοράκια, όπως και στη Ρόδο και αλλού, αυτά θα τα δούμε, αυτό είναι το θέμα. Παρόλα αυτά, εμείς επιμένουμε τώρα και λέμε άμεσα μέτρα. Έχετε τεράστια ευθύνη εγκληματική. Αν δεν πάρετε μέτρα, σας λέω τώρα για την Κέρκυρα, παραδείγματος χάρη. Στη Ρόδο συνεχίζεται η κατάσταση, έλεος δηλαδή. Καλά, δεν μπορεί να σβήσετε καμία πυρκαγιά. Πρέπει να τα κάψει όλα. Τι σχέδιο είναι αυτό, τι μέσα είναι αυτά που έχουμε, για να μην πω με όλα αυτά τα μέσα. Πάμε λοιπόν στο νομοσχέδιο. 7, πώς περνάνε τα χρόνια. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην ιστορία. Εντάξει, κάναμε φροντιστήριο ιστορικό. Τα ξέρουμε βέβαια. Βέβαια όμως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές όποιος δεν έχει επιχειρήματα για το σήμερα, καταφεύγει στην ιστορία. Εδώ ακούσαμε τέρατα και σημεία. Πραγματικά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ότι ο Ρήγας Φεραίος δεν θα ψήφιζε, ότι ο Αδαμάντιος Κοραής. Πότε, είμαστε σοβαροί, αφού δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Και οι ρυθμίσεις που έγιναν στο πρώτο ελληνικό κράτος ήταν για τη συγκρότηση ενός κράτους. Λοιπόν, όταν καταφεύγεις λοιπόν στην ιστορία, σημαίνει ότι συγκρίνεις ανώμοιες καταστάσεις. Και επειδή μας λέτε αναχρονιστές και καθυστερημένους, εσείς είσαστε. Εμείς είμαστε προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες συνθήκες. Εσείς ζείτε με τους μύθους του παρελθόντος για να τεκμηριώσετε μια απαράδεκτη πολιτική και έναν ασκό του αιώλου που ανοίγεται κυριολεκτικά, και θα το πληρώσετε και εσείς, να ξέρετε, και θυμηθείτε τα λόγια μου. Με αυτό το νόμο. Πράγματι, εμείς είχαμε καταθέσει νόμο. Πρόταση νόμου. Το 78. Μην διακόπτω. Ποιος? Εμάς. Ναι. Εμάς μας λέει. Εσείς είπατε. Έλα, μην διακόπτετε, κύριε Χατζηδάκη. Δεν πειράζει. Τώρα πονάνε αυτά. Καταλάβατε. Μην αγχώνεστε. Κύριε Παφίλη, συνεχίστε. Έπεσε και το καναντέρ στην κάρη του. Λοιπόν, συλληπιτήρια θα πείτε. Και μετά θα αποζημιώσετε και τη χείρα και τα παιδιά, αν έχει. Και μετά θα κοιμάστε ήσυχοι. Δεν τρέπεστε λίγο? Μην μιλάτε τουλάχιστον. Ακούστε. Ακούστε. Λέω λοιπόν, είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου η οποία ακριβώς είχε την ίδια λογική. Τα ακούτε, κύριε Λιβάνιε? Ναι, βάλτε τη στο κινητό να τη βρείτε. Που έχουμε και σήμερα. Διότι δεν μπορεί να συγκρίνεις. Εμείς τι λέγαμε? Πρέπει να κάναμε πρόταση νόμου να ψηφίσουν. Τα λέω γιατί έκανε αίσθηση αυτή η ιστορική αντιμετώπιση, αναφορά του Προέδρου, με παραλήψεις βέβαια. Εμείς λέγαμε, παραδείγματος χάρη, πρέπει μετανάστες, φοιτητές, ναυτεργάτες
Και επειδή εσείς είσαστε πολύ Έλληνες, πάρα πολύ Έλληνες, πώς είναι αυταργάτες ήταν τότε. 120.000 και πάνω. Πώς είναι σήμερα. 12.000. Ποια είναι τα πληρώματα σήμερα. Είναι Φιλιππινέζοι, είναι Ουκρανοί, είναι οτιδήποτε άλλο που πληρώνουν με 3 και 4 εκατοστάρικα. Και μας μιλάτε, για να μην πω κι άλλα. Θα τα πω μετά βέβαια, γιατί καμιά φορά όταν σε διακόπτουν μιλάς και καλύτερα. Τότε λοιπόν ήταν άλλη η κατάσταση. Το μεταναστευτικό ήταν σε εξέλιξη. Από τη δεκαετία του 60 και αν θέλετε και από το τέλος της δεκαετίας του 50. Ήταν μετανάστες που φέγανε σωριδών, άνθρωποι εργαζόμενοι, χωρίς τις οικογένειες κιόλας, που στέλνανε εμβάσματα εδώ, που είχαν άμεση σχέση και ενδιαφέροντα με την ελληνική κοινωνία. Τότε υπήρχαν οι πρώτης γενιάς, οι μετανάστες, το πολύ να υπήρχαν και κάποιοι δεύτερης γενιάς από την δεκαετία του 1920-1930. Και επομένως είχαν δεσμούς με τη χώρα. Και επειδή είσαστε υποκριτές στην νησινένα, παρότι δεν είμαι μαθηματικός, θα σας πω, γι' αυτό δεν το δεχτήκατε. Γιατί εδώ τώρα πάρτε να μας βγάλετε απολογούμενους. Τι είπε ο κύριος Στασούλας. Κακώς δεν ψηφίστηκε. Γιατί δεν ψηφίστηκε το 78 και 45 χρόνια μετά άρχισε να το ψηφίσετε. Γιατί τότε δεν σας συνέφερε. Γιατί δεν θέλατε τους εργάτες στα ορυχεία και οπουδήποτε αλλού που ήταν η συντριπτική πλειοψηφία και επειδή με διαολίζετε, γιατί η παρτίδα σας είναι με τους Αχέπανς και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους των Αμερικάνων και άλλων χωρών. Εμείς λοιπόν τότε καταθέσαμε την πρόταση ακριβώς με την ίδια λογική. Όσοι έχουν οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα θα πρέπει να ψηφίζουν. Εσείς το απορρίψατε και σήμερα. Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη, έχετε ξεπεράσει πολύ τον χρόνο. Και εμείς απευθυνόμαστε, όχι σε εσάς. Δεν υπάρχει σημείο επαφής. Εμείς τι λέμε. Πολύ απλά. Και αποδεικνύουμε και κανένας, ούτε η υπουργός, ούτε ο κύριος Λιβάνιος, που έχει πολλές ικανότητες, αλλά αποφεύγει και καλά κάνει, να μας απαντήσετε με επιχειρήματα. Πέστε μας λοιπόν. Λέμε, επιχειρείται αλλίωση του εκλογικού σώματος. Είναι αλήθεια ή όχι. Τι είναι, φαντασίωση δικιά μας. Όταν λέτε λοιπόν ότι θα ψηφίζουν οι άπαντες, γιατί ξέρετε καμιά φορά τώρα, δεν πρέπει να δουλευόμαστε εδώ μέσα. Έρχεστε και λέτε, εμείς τι κάνουμε με αυτό. Δίνουμε δικαίωμα στους απόδημους που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν. Έτσι είναι. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σας αδειάζει τελείως. Και λέει ότι έχουμε διεύρυνση του εκλογικού σώματος. Πώς γίνεται η διεύρυνση, όχι με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά όποιος λοιπόν έχει ελληνικό αίμα από το 1821, το 1900 κλπ. Υποτίθεται που έχει διασταυρωθεί με όλες τις φωλές του Ισραήλ, όπως λένε, μπορεί να γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει. Κύριε Παφίλη, δεν έχετε άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ θερμά, βάλτε τελεία. Τελεία, εντελώς. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Μίλησε και ο πρόεδρός σας χθες 20 λεπτά. Λοιπόν, με βάση, η ανοχή του χρόνου έχει ξεπεράσει το όριο. Λοιπόν, κλείστε, βάλτε τελεία. Με βάση αυτό και θα σας παρακαλώ. Τελεία. Όχι, μην με παρακαλείτε, γιατί πρέπει να είμαι ισότιμος και ανάλογος με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Και υπάρχει και χρονικό όριο, υπάρχουν και άλλοι να μιλήσουν. Βάλτε τελεία. 14 λεπτά από 9. Και σας ρωτάω το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Και να το πείτε στους ψηφοφόρους σας. Ποιος θα αποφασίσει για την ελληνική κυβέρνηση. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός που υφίσταται τις συνέπειες της πολιτικής της κάθε κυβέρνησης ή θα αποφασίσουν τα αμερικάνικα λόμπι και τα εκατομμύρια άλλων που δεν έχουν πάρα πολύ παρά μόνο συναισθηματική σχέση και καμία οικονομική σχέση. Ποιος θα πληρώσει την ύφη δηλαδή από τις ψήφους αυτούς. Θα τις πληρώσει
ο ελληνικός λαός. Τέλος, κύριε Παφιλή, με έχετε δυσκολέψει πάρα επειδή πολύ. Επειδή μας λέτε διάφορα. Βάλτε τελεία, τα είπατε, έγιναν αντιληπτά, κρίνονται, συγκρίνονται. Μην μας λέτε εμάς ότι δεν έχουμε δεσμούς. Εμείς έχουμε δεσμούς με όλους τους εργαζόμενους. Εσείς ξέρετε τι έχετε, ερωτικούς με τους αυτούς που θέλουν να μαδίσουν την Ελλάδα. Αφού με προκαλείτε. Εσείς έχετε σχέση με τους Αχέπανς, με όλα τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα των Αμερικάνων και εμείς έχουμε σχέση με την εργατική τάξη που είναι σε όλο τον κόσμο. Και αυτή θέλουμε να έρθει και να ψηφίσει.